Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου πριν μπω στο κυρίως θέμα της σημερινής ομιλίας για την οποία συγκεντρωθήκαμε εδώ, να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις με αφορμή το περίφημο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Απέναντι από τη συνδικαλιστική μαφία της ηγεσίας της ΓΕΣΕ, που θέλει να διοργανώσει ένα συνέδριο παροδία με νόθους αντιπροσώπους και ιδιοκτήτες ανωνύμων εταιριών, αυτή τη φορά στη Ρόδο, βρέθηκαν ξανά οι δυνάμεις του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλα τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Απαιτούν να πραγματοποιηθεί πραγματικό εργατικό συνέδριο. Αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που μιλά για δήθεν τραμπούκους του ΠΑΜΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία που τα στελέχη της στη ΓΕΣΕ επιτίθενται με χυδαίο τρόπο στο ΚΚΕ. Είναι λογικό βέβαια όλοι αυτοί να υπερασπίζονται την ηγεσία της ΓΕΣΕ, γιατί τόσα χρόνια ήταν το δεξί τους χέρι στην υλοποίηση όλης της αντεργατικής πολιτικής. Οι εργαζόμενοι όμως χρειάζεται να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, να έχουν οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους, να ψηφίσουν τις απειλές και τους εκβιασμούς αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕ, της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ. Και αυτό κάνουν σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι στο πλευρό τους, έστω κι αν σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Ομική. Όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι στο πλευρό τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην νομική της Αθήνας, σε μια σχολή στην οποία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, την περίοδο της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας στη χώρα μας, το Φλεβάρι του 1973, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με σημαντική συμβολή των δυνάμεων της ΚΝΕ και της ΑΝΤΙΕΦΕ τότε, σήκωσαν το ανάστημά τους, αψηφώντας τη βία και την τρομοκρατία της Χούντας και έδωσαν όρκο αγώνα για την ανατροπή της. Από την νομική λοιπόν σήμερα στέλνουμε μήνυμα ανυποχώρητης πάλης για το δίκιο του λαού μας, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Σαλπίζουμε προσκλητήριο μάχης για την ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, ώστε στις επερχόμενες εκλογικές μάχες, στις αναμετρήσεις που έρχονται, περισσότεροι εργαζόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, άνεργοι, φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, φοιτητές, επιστήμονες, να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως και της πανσπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές την ερχόμενη Τετάρτη. Όποια κυβέρνηση με πυρήνα έναν από τους δύο, όποια και αν προκύψει δηλαδή μετά τις βουλευτικές εκλογές που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο, θα πιάσει το νήμα της αντιλαϊκής πολιτικής από εκεί που το άφησε η προηγούμενη. Γιατί κάθε τέτοια κυβέρνηση, όποια σύνθεση, όποιο όνομα και αν έχει, αντικειμενικά είναι εχθρική προς τα συμφέροντα του λαού μας. Ακριβώς γιατί όλο και πιο εχθρικό, πιο επιθετικό για τους λαούς, γίνεται το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Την επόμενη μέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσουν τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, φορτώνοντας στο λαό μας ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά η στήριξη του κεφαλαίου. Θα διατηρήσουν όλους τους μνημονιακούς νόμους, γιατί
Για αυτούς τα μνημόνια δεν έχουν ημερομηνία λήξης, είναι εργαλεία που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων. Θα εφαρμόσουν μία προς μία τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν, αυτές που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Γι' αυτό τσακίζουν βέβαια το λαό και τα δικαιώματά του. Θα απογειώσουν τους πληστηριασμούς, γιατί το τραπεζικό του σύστημα είναι ευάλωτο και χρειάζεται, λένε, στήριξη. Αντί να στηρίζουν το λαό, στηρίζουν τους τραπεζίτες. Θα κρατήσουν και οι δυο ψηλά, όχι βέβαια την ελληνική σημαία, όπως λένε, αλλά τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό απαιτεί ο στόχος της περιβόητης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, των οποίων υπηρετούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις, η πολιτική μνημονίου διαρκείας, δεν αποτελούν, βλέπετε, ελληνική πρωτοτυπία. Οι ιδιωτικοποιήσεις, η φορολογική αφέμαξη του λαού, η κατεδάφιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, η περικοπή των κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής εφαρμόζονται και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ανακάμψουν φυσικά τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται φιλολαϊκή, γιατί είναι μια ένωση κρατών που εκφράζει και στηρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Άρα λοιπόν το ερώτημα για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα συνολικά είναι ένα. Απέναντι στην άρχουσα τάξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τη στηρίζει, απέναντι σε τέτοιου είδους αστικές κυβερνήσεις σαν του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για παράδειγμα, ποιος θα είναι πραγματική αντιπολίτευση. Ποιος μπορεί να οργανώσει ταυτόχρονα τη λαϊκή αντεπίθεση. Μήπως το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, το οποίο περιμένει πού θα κάτσει η εκλογική μπήλια για να δει σε ποιο κυβερνητικό σχήμα θα κολλήσει ξανά. Μήπως όλο αυτό το οπορτουνιστικό συνονθήλευμα που εστιάζει μόνο στο ζήτημα της αλλαγής του νομίσματος, αφήνοντας όμως το απειρόβλητο, το σημερινό σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και αυτών που διαχειρίζονται αυτό το σύστημα, ή μήπως η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, αυτά τα γνωστά τσιράκια πλέον του συστήματος, οι υπόδικοι εγκληματίες, οι πολιτικοί απόγονοι των βασανιστών της Χούντας, των δοσύλλογων της κατοχής, που πουλάνε ψευτοπατριωτισμό σε ένα λαό πραγματικά αγανακτισμένο από αυτό το πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Ένα σύστημα που θρέφει και τους χρυσαυγίτες για να του κάνουν παιγνίδι, να περνάει τα σχέδιά του ενάντια στα πραγματικά συμφέροντα του λαού μας. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση και σε κάθε τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, αντιπολίτευση πραγματική ήταν, είναι και θα είναι μόνο το ΚΚΕ. Αποφασισμένο, μαχητικό, για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα, αφού αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημιουργηθεί βέβαια οι προϋποθέσεις μιας πραγματικής φιλολαϊκής διακυβέρνησης για να έρθει η εργατική τάξη, ο λαός, πραγματικά στην εξουσία. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ και στη Βουλή και στο λαό. Γι' αυτό χρειάζεται επίσης ισχυρό ΚΚΕ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ισχυρή παρουσία και στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να γίνει πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Θα είναι μήνυμα και έξω και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήνυμα σε όλους τους λαούς, στα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που δίνουν το καθένα τη δική του μάχη στις χώρες αυτές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι εξελίξεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, τόσο οι γενικότερες όσο και αυτές που αφορούν ειδικότερα το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, δείχνουν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετεί και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο
τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό τσακίζει δικαιώματα της εργατικής τάξης, του λαού, πλήττει βεβαίως και τους ίδιους τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο στόχος της αστικής τάξης για την ανάκαμψη των κερδών της, των καπιταλιστικών κερδών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, τα οποία συνδέονται στενά με την επιδίωξη της υποταγής ευρύτερων τμήματων του λαού μας σε αυτόν, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο, απαιτεί τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου. Αυτό το στόχο υπηρετούν και μια σειρά αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στο δίκαιο και στην απονομή της δικαιοσύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μέτρα, για μεταρρυθμίσεις σε αντιλαϊκή, σε αντιδραστική κατεύθυνση. Είτε αυτά έχουν άμεσα δημοσιονομικό χαρακτήρα, ώστε να φορτώσουν τα σπασμένα της κρίσης πάνω στους εργαζόμενους, κυρίως και τους αυτοαπασχολούμενους, είτε, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γνώμη μας, αποτελούν διακηρυγμένες εδώ και δεκαετίες επιδιώξεις και του κεφαλαίου, του ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήγμα, για παράδειγμα, στο απεργιακό δικαίωμα που επέφερε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, αποτελούσε διακαή πόθο της εργοδοσίας χρόνια τώρα και το απαιτούσε διαχρονικά, όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά βάση οι θεωρίες που διαδίδονται από διάφορες πλευρές, κυρίως από κυβερνητικά στελέχη, ότι έχουμε τάχα να κάνουμε με ένα προσωρινό δίκαιο έκτακτης ανάγκης ή τέλος πάντων όπως αλλιώς το ονομάζουν. Είναι νομοθετικά μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν. Αν δεν τα ακυρώσουν βέβαια οι εργαζόμενοι και ο λαός με την πάλη του. Το αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο καταστολής και οι μηχανισμοί επιβολής του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν αναλύωτα και σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύονται παραπέρα. Όπως με το γνωστό ιδιώνυμο ενάντια σε όσους αγωνίζονται κατά των πληστηριασμών, τη διατήρηση του τρομονόμου, των διατάξεων για τη λήψη και επεξεργασία του DNA, που δίνουν τη δυνατότητα στις διοκτικές αρχές να τυλίγουν ακόμα και αθώους ανθρώπους σε μια κόλλα χαρτί, όπως έγινε με τη γνωστή υπόθεση της Συριάνας, για την οποία η κυβέρνηση έχινε κροκοδίλια δάκρυα, αλλά απέρριψε όμως τις τροπολογίες του κόμματός μας και για την κατάργηση του τρομονόμου και τη θέσπιση όσον αφορά το DNA κάποιων στοιχειωδών δικονομικών εγγύησεων για την προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Και βέβαια, με την προσαρμογή συνολικά της ελληνικής νομοθεσίας σε όλους τους αντιδραστικούς θεσμούς, όπως την Ευρωεισαγγελία, την Ευρωαστυνομία κλπ. Αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του αντιδραστικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τις οποίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενσωματώνει με τρομερή ταχύτητα και συνέπεια. Το δίκαιο, με λίγα λόγια, προσαρμόζεται στις βαθύτερες στοχεύσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της αστικής τάξης, τις αποτυπώνει αλλά και τις κατοχυρώνει ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της τελευταίας περίοδου είναι η προωθούμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση. Όπως ήδη επισημάναμε ως κόμμα στην τοποθέτησή μας στη Βουλή, αλλά και ευρύτερα στη σχετική δημόσια συζήτηση που άνοιξε, ο κεντρικός και βαθύτερος στόχος των κυβερνητικών προτάσεων είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του αστικού πολιτικού συστήματος, τόσο από εσωτερικές αναταράξεις που μπορεί να υπάρξουν, όσο και από διάφορους κλειδονισμούς που μπορεί να προέλθουν από την ίδια τη λαϊκή δυσαρέσκεια ή την ανάπτυξη του κινήματος. Στο στρατηγικό αυτό στόχο φάνηκε ότι συμπλέουν, παρά επιμέρους δευτερεύουσες διαφορές τους, και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα.
Συμφωνούν δηλαδή, για παράδειγμα, στην αναθεώρηση μιας σειράς άρθρων που εξασφαλίζουν την πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα, όπως την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κάλπικες και αυτές οι θορυβώδεις διαφωνίες τους που κρύβουν τη στρατηγική του σύγκληση. Παράλληλα, η περίφημη προοδευτικότητα των προτινόμενων διατάξεων που διαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πουλώντας για άλλη μια φορά φύκια για μεταξωτές κορδέλες, είναι τόσο ρηχή που δεν οδηγεί καν ούτε σε μια σειρά υπερώριμους εξυγχρονισμούς, αστικούς εξυγχρονισμούς, που έχουν θεσπιστεί ακόμη και σε άλλα αστικά κράτη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όπως την ολοκληρωτική κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την καθιέρωση της απλής και ανώθευτης αναλογικής, τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, την κατάργηση της διαδικασίας διορισμού από την κυβέρνηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Στον αντίποδα των κυβερνητικών προτάσεων, το κόμμα μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ως προτάσεις βέβαια πάλις του Λαϊκού Κινήματος, οι οποίες απορρίφθηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Προτάσεις όπως ήταν για την απαγόρευση της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, την κατοχύρωση ως πάγιο εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, την κατάργηση του άρθρου 48 για την κατάσταση πολιορκίας, τον πλήρη διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, την εξασφάλιση του απορρίτου της προσωπικής ζωής, την απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δραστηριότητα, την καταχώρηση χωρίς περιορισμούς, την κατοχύρωση χωρίς περιορισμούς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών ειδικότερα συμβάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα για να χαλαρώσει κάπως ο ασφιχτικός εναγκαλισμός με την εκάστοτε κυβέρνηση που διορίζει την ηγεσία της και μέσω αυτής βεβαίως ελέγχει όλους τους κρίσιμους κρίκους της. Τη ριζική αλλαγή του άρθρου 86, ώστε να έρθουν όλα τα εμπόδια και να διώκονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Επίσης, την κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, την κατάργηση των προνομίων του ξένου και του εφοπλιστικού κεφαλαίου και τόσα άλλα. Ασφαλώς, δεν έχουμε αυταπάτες ότι στο πλαίσιο αυτής της σημερινής αστικής εξουσίας μπορεί να υπάρξει προοδευτικό σύνταγμα. Όμως, ο λαός μας έχει το δικαίωμα να παλεύει, να γίνει πραγματικά κυρίαρχος, να πάρει στα χέρια του τελικά το τιμόνι της εξουσίας. Έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δικό του σύνταγμα όποτε το θελήσει. Φυσικά, φίλες και φίλοι, οι αλλαγές στο δίκαιο επιβάλλουν αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις και στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι, κατά τα τελευταία χρόνια προωθήθηκαν και συνεχίζουν να προωθούνται σοβαρές αλλαγές σε όλα τα είδη δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, στην αστική, τη διοικητική και πρόσφατα την ποινική δίκη. Αλλαγές που έχουν στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή της δικαιοσύνης στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών του και τη διευκόλυνση βέβαια των κερδοφόρων επενδύσεών του. Αλλαγές που θεσπίστηκαν αλλά και εφαρμόστηκαν στην πράξη όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ισχυρούς διαδίκους, δηλαδή τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους τραπεζίτες κλπ, σε βάρος αντίστοιχα των πιο αδύναμων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των φτωχών αυτοαπασχολουμένων κλπ.
κάνοντας ακόμα πιο απροκάλυπτα ταξικό τον χαρακτήρα της δικαιοσύνης. Τέτοιες είναι αυτές το νέο αντιδραστικό κώδικα ποινικής δικονομίας με την διευκόλυνση των μαζικών κατασχέσεων και πληστηριασμών, με την αποδυνάμωση της άμυνας του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση σε όφελος κυρίως των τραπεζών, αλλά και την κατάργηση της ζωντανής μαρτυρικής απόδειξης στο ακροατήριο του δικαστηρίου, παράλληλα με την προώθηση διαφόρων μορφών εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών, δηλαδή ιδιωτικοποίησης, τα λέγαμε, της δικαιοσύνης, όπως είναι η ιδιωτική διαμεσολάβηση, ακόμα και με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αθέτησε άλλη μια υπόσχεση που είχε δώσει σαν αντιπολίτευση τότε για την κατάργηση του σχεδίου του κώδικα ποινικής δικονομίας τότε, που τον αποκαλούσε μάλιστα εκτροματικό. Αντί για αυτήν έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και αντί για τη συσάχθεια που επαγγέλλονταν, προχώρησε στην νομοθετική συρρήκνωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για να αρπάζεται πιο εύκολα από τις τράπεζες, βέβαια, η λαϊκή περιουσία, η λαϊκή κατοικία. Επίσης, στον κώδικα διοικητικής δικονομίας, με την καθιέρωση της λεγόμενης πιλωτικής δίκης για υποθέσεις με γενικότερο πολιτικό κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως παραδείγματος χάρη οι προσφυγές κατά των αντιασφαλιστικών νόμων, μετατρέποντας τα κατώτερα δικαστήρια σε διεκπεραιωτές της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και αυτές που δρομολογούνται στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας σήμερα, με βάση τα σχέδια που έδωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για διαβούλευση. Με την εισαγωγή αμερικανόπνευσης των αντιδραστικών θεσμών, όπως αυτών της ποινικής διαταγής, της διαπραγμάτευσης και της συναλλαγής, που ανατρέπουν βασικές αρχές της ποινικής δίκης και δικαιώματα του κατηγορουμένου. Ευνοούν μόνο φυσικά τους οικονομικά ισχυρούς, λειτουργούν εκβιαστικά για τους αδύναμους και για τους άδικα διοκόμενους, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται μια σειρά επικίνδυνες αντιδραστικές διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την ένταση της καταστολής ενάντια στο λαϊκό κίνημα, όπως είναι οι νέες διατάξεις για το αδίκημα της διατάραξης της κοινής ειρήνης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές γίνονται στο όνομα της επιτάχυνσης, λέει, της απονομής της δικαιοσύνης. Φυσικά, αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό όσον αφορά όμως τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν σε αυτήν, ελπίζοντας να βρουν το δίκιο τους, προσπαθώντας να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματά τους. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι με την επιβολή πρόσθετων δικονομικών εμποδίων για την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, αλλά πρώτα απ' όλα με την κάλυψη των μεγάλων κενών, κυρίως σε δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και δικαστές, την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων και των υποδομών και τη βελτίωση γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι η καθυστέρηση δεν ισχύει για τους μεγάλους, για παράδειγμα, επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν γρήγορες διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών τους ή για την κήρυξη, για παράδειγμα, μιας απεργίας παράνομης ή καταχρηστικής. Γι' αυτό προβλέπονται και εφαρμόζονται διαδικασίες fast track, όπως για τις στρατηγικές επενδύσεις κλπ. Εξασφαλίζονται δικάσιμοι ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα για να κηρυχθεί, για παράδειγμα, μια απεργία παράνομη. Και βέβαια, αφού μιλάμε για καθυστέρηση της δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε εδώ στο παράδειγμα της δίκης της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, με την ευκαιρία και των 4 ετών που συμπληρώνονται
σε λίγες μέρες από την έναρξή της. Τη βασική ευθύνη για τη μέχρι τώρα καθυστέρηση της δίκης και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, την έχει η κυβέρνηση. Αν είχε πάρει από την αρχή τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνσή της, όπως είναι η αποκλειστική απασχόληση των μελών του δικαστηρίου και η διεξαγωγή της στο εφετείο της Αθήνας, όπως είχε επανειλημμένα ζητήσει η πολιτική αγωγή. Και αυτό ήταν πράγματα εφικτά από ό,τι αποδείχτηκε και έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν είχε πάρει όλα αυτά τα μέτρα, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική. Στη δίκη άλλωστε, ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα, αναδείχθηκε ήδη ο εγκληματικός ναζιστικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής. Ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σοκαριστικά στοιχεία, λεπτομέρειες για τη δράση και τις μεθόδους της, ενάντια στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, ενάντια σε αγωνιστές, σε αντιφασίστες, σε ανυπεράσπιστους πρόσφυγες και μετανάστες, για να χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού, του αντικομουνισμού, της ξενοφοβίας. Φίλες και φίλοι, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο σχέδιο του νέου ποινικού κώδικα που έδωσε η κυβέρνηση στη διαβούλευση, περιλαμβάνεται διάταξη με βάση την οποία τα όρια των ποινών για το αδίκημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης για το οποίο έχει παραπεμφθεί και δικάζεται η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, μειώνονται σημαντικά. Διάταξη που αν τελικά ισχύσει, γιατί προς το παρόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να κρατήσει αποστάσεις μετά το σάλο που δημιουργήθηκε και τις αντιδράσεις, θα αποτελέσει, αν ισχύσει αυτό, αντικειμενικά δώρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και βεβαίως η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης σε δημόσια δίκη. Ο ελληνικός λαός όμως παρακολουθώντας, και όλοι μας πιστεύω, έχουμε διαμορφώσει αυτά τα χρόνια πολιτική γνώμη και άποψη, παρακολουθώντας τη δίκη δηλαδή των δολοφόνων του Παύλου Φίσα, των μεταναστών, τις εγκληματικές ενέργειες εναντίον κομμουνιστών, συνδικαλιστών, αγωνιστών, ήδη από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, αλλά και των υπολείπων μαρτύρων, κυρίως όμως από ό,τι είδαμε των εγγράφων που αναγνώστηκαν, αναδεικνύονται με τρόπο πολύ ξεκάθαρο και ο ναζιστικός χαρακτήρας και η εγκληματική δράση αυτής της οργάνωσης και της ηγεσίας της. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει κανείς διαφορετικά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι επικεφαλής της Χρυσής Αυγής κόμπαζε δημόσια ότι αυτή είναι η σπορά των ηττημένων του 1945, ότι είναι εθνικοσοσιαλιστές και φασίστες. Ή ότι ο υπαρχηγός του, που είναι σημερινός βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλληλογραφεί με τον επικεφαλής των Βαλκανικών Ναζιστικών ΕΣΕΣ ή άλλα ηγετικά στελέχη τους να λένε στη Νίκαια, για παράδειγμα, ότι ό,τι κινείται εδώ σφάζεται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πολλής λόγος γίνεται και έγινε και αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθεί να γίνεται και για τη λεγόμενη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο της, για το ρόλο, για παράδειγμα, της κυρίας Θάνου, που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη και άλλα σχετικά. Μια κόντρα που ανοίγει συχνά ανάμεσα κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, με αφορμή συνήθως το χειρισμό κάποιων υποθέσεων με ιδιαίτερη οικονομική πολιτική βαρύτητα, που έχουν και την οσμή των σκανδάλων. Όπως πρόσφατα αυτή της Νοβάρτης ή λίγο παλιότερα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών. Η ίδια βέβαια αντιπαράθεση θυμόμαστε όλοι να εκτιλήσεται όταν στη θέση της σημερινής κυβέρνησης ήταν η σημερινή αντιπολίτευση και τούμπαλιν. Απλώς οι ρόλοι άλλαξαν και η υποκρισία ξεχύλισε. Από την πλευρά μας έχουμε τονίσει επανειλημμένα και
επιβεβαιωνόμαστε συνεχώς ότι η δικαιοσύνη ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν, δεν είναι σήμερα, ούτε μπορεί να είναι στο μέλλον πραγματικά ανεξάρτητη από την εκάστοτε κυβέρνηση, τον υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό και τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί η δικαιοσύνη είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την νομοθεσία που αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία, να εφαρμόζει τα διάφορα μνημόνια, τους αντιλαϊκούς νόμους. Γιατί η ηγεσία της επίσης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κάτι άλλωστε για το οποίο συμφωνούν απόλυτα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά και γιατί η δικαιοσύνη αποτελεί θεσμό του αστικού κράτους και παίζει θεσμικά το δικό της ρόλο στα πλαίσια αυτού του ενιαίου καταμερισμού αρμοδιοτήτων αυτού του κράτους. Με τελικό πάντα στόχο την επιβολή του δικαίου της άρχουσας τάξης, δηλαδή της τάξης σήμερα των καπιταλιστών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε τους δικαστές με το ρόλο που επιτελεί η δικαιοσύνη στο υπάρχον σύστημα. Οι οποίοι δικαστές εργάζονται συχνά σε αντίξωες συνθήκες, βιώνουν και αυτοί με έναν τρόπο τις συνέπειες όλης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Βεβαίως και οι δικαστές δεν είναι άμυροι ευθυνών. Όμως είναι διαφορετικό πράγμα οι επιθέσεις, συχνά προσωπικές και χυδαίες που δέχονται από κάποιους επιχειρηματίες, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από πολιτικές δυνάμεις για ιδιωτελή οικονομικά και μικροκομματικά συμφέροντα και μέσα από τις οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν όλοι αυτοί ομά στη δικαιοσύνη τις επιλογές τους, οι οποίες φυσικά πρέπει να είναι από όλους και από όλες καταδικαστές. Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο αναγκαίος σχολιασμός, η κριτική και αποφάσεων της δικαιοσύνης, που γίνεται βεβαίως στη βάση αρχών, από τη σκοπιά της υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και συμφερόντων, απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εφαρμόζουν ή ερμηνεύουν ακόμα χειρότερα το υπάρχον αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Και υπάρχει δυστυχώς πληθώρα τέτοιων αποφάσεων, όπως η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, που υπηρετεί μια διαχρονική στόχευση μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο του εμπορίου και συνολικότερα. Ή η λίγο παλιότερη του Αρείου Πάγου για την απόδοση δόλου στους δανειολήπτες για τον υπερδανισμό τους, με αποτέλεσμα τη μαζική απόρριψη των αιτήσεών τους για την ένταξή τους στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που αποτελεί προκλητική βέβαια παρέμβαση υπέρ των τραπεζών. Όπως βέβαια και η κήρυξη των απεργιών από τα δικαστήρια, και αυτό συνεχόμενα, ως παράνομων ή και καταχρηστικών, το λέγαμε και πριν, σε συντριπτικό ποσοστό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τελευταία η περίπτωση της Κόσκο στον Πειραιά, όπου κηρύχτηκαν και οι 4 απεργίες των εργαζομένων παράνομες. Ή ακόμη η απόφαση του εφετείου της Θεσσαλονίκης σε βάρος του ευρωβουλευτή του κόμματος Σωτήρη Ζαριανόπουλου για τη δήθεν συκοφάντηση ναζιστών υποδίκων της Χρυσής Αυγής, που περιλαμβάνει επικίνδυνες σκέψεις και αιτιολογίες. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για την άδικη απόφαση του εφετείου της Λάρισας, τη γνωστή στο Πανελλήνιο υπόθεση της καθαρίστριας από το Βόλο, που προκάλεσε έντονα το λαϊκό αίσθημα. Όπως επίσης η ανάδειξη του αντικειμενικά αντιλαϊκού ρόλου που επιτελεί σήμερα η δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αξιοποιούμε και την παραμικρή χαραμάδα που υπάρχει για την νομική υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Εμείς καλούμε τους δικαστές που αφουγκράζονται τις αγωνίες και τα βάσανα του λαού μας να μην στέκονται απέναντι στο λαό και το κίνημά του, να εξαντλούν κάθε περιθώριο που τους αφήνει το σημερινό αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο.
συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ανάγκη να προωθηθούν μέτρα για τη στήριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, που αποτελεί προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης, όπως βέβαια και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, αποκτά επιτακτικό και επίγοντα χαρακτήρα. Από την άλλη μεριά, τα περιθώρια ελιγμών και παραχωρήσεων για τη χειραγώγηση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, δεν είναι απεριόριστα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει την κλασική συνταγή της σοσιαλδημοκρατίας και να χρησιμοποιήσει περισσότερο το καρότο παρά το μαστίγιο για την προώθηση της αντιλαϊκής του πολιτικής, ώστε να ενσωματώνει πιο εύκολα και γρήγορα εργατικές λαϊκές δυνάμεις, ικανότητα βέβαια η οποία εκτιμάται και επιβραβεύεται ιδιαίτερα από τα αφεντικά τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι η καταστολή του αστικού κράτους κλιμακώθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστά τα γεγονότα με τις επικίνδυνες ρήψεις χημικών, χειροβοβίδων κρότου λάμψης σε βάρος διαδηλωτών, όπως πρόσφατα των εκπαιδευτικών, οι διώξεις των αγροτών στη Θεσσαλία, η άγρια καταστολή στην αντιπολεμική κινητοποίηση για την αποκαθήλωση του αγάλματος του Αμερικάνου μακελάρη Τρούμαν στην Αθήνα, η επέμβαση κατασταλτικών δυνάμεων σε καταβλισμούς προσφύγων, όπως και στις διαμαρτυρίες ενάντια στη δημιουργία νέων χιτά, αλλά και η συζήτηση για την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Οι υποκριτικές και ανέξοδες καταδίκες της καταστολής από διάφορα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούν να κρύψουν το κύριο, ότι το κεφάλαιο, το αστικό σύστημα, το χρειάστηκε, όταν το χρειάστηκε η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα, μεγάλη ταχύτητα και αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η εξελίξη στην οικονομία, οι αλλαγές στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη επιδρούν και σε τελευταία ανάλυση προσδιορίζουν και τις εξελίξεις και στα νομικά επαγγέλματα. Σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε αυτήν, ιδιαίτερα τους δικηγόρους, τους συμβολεογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές, αλλά αφορά και τους δικαστικούς υπαλλήλους και συνολικά τους εργαζόμενους στις δομές της. Η επίδραση αυτή επηρεάζει την κοινωνική διαστρωμάτωση στο χώρο, τη διαδικασία συγκέντρωσης της ύλης των νομικών υπηρεσιών, τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός τους, το βιωτικό τους επίπεδο, τη διαμόρφωση συνείδησης ως εφαρμοστές του δικαίου της κυρίαρχης τάξης. Στο χώρο της δικηγορίας, που αποτελεί και την πιο πολυπληθή και αντιπροσωπευτική κατηγορία του χώρου, εντείνεται η ταξική διαστρωμάτωση. Με τα μέτρα για τη λεγόμενη απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος, κατάργηση ελάχιστης αμοιβής, τοπικής αρμοδιότητας, δυνατότητα διαφήμισης κλπ, που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και ενσωματώθηκαν στον τελευταίο κώδικα δικηγόρων, προωθείται η συγκέντρωση της ύλης των νομικών υπηρεσιών μέσω κυρίως της κατοχύρωσης του κερδοφόρου μοντέλου της μεγάλης δικηγορικής εταιρείας. Αυτή θα μπορεί να έχει στην πράξη και πολύ πιθανά και τυπικά με μια νέα δέσμη μέτρων απελευθέρωσης και κεφαλουχικό χαρακτήρα και να παρέχει είτε μόνο νομικές υπηρεσίες είτε ένα ευρύτερο πακέτο νομικών οικονομικών υπηρεσιών, να είναι δηλαδή πολυεπαγγελματική. Σε αυτήν θα ασχολούνται όχι μόνο δικηγόροι, αλλά και λογιστές, φοροτεχνικοί, δικαστικοί επιμελητές και άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες στο μεγάλο κεφάλαιο. Ήδη λειτουργούν στην πράξη αρκετές δικηγορικές εταιρείες ως εισπρακτικές τραπεζών και άλλα. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό
με την αύξηση της δυσκολίας πρόσβασης του λαού στη δικαιοσύνη, τη φορολογία κλπ., θα οδηγήσει σε μαζικότερη υπαλληλοποίηση με χειρότερους όρους δικηγόρων αλλά και νομικών συνολικά, χωρίς τη δικηγορική ιδιότητα. Χρησιμοποιείται, από όσο έμαθα, και στο δικό σας χώρο η ίδια ορολογία για τα παρανομικά επαγγέλματα ή πιο μοντέρνα στα αγγλικά paralegal. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγε ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Παράλληλα, θα συμβάλλει στον εξοβελισμό από το επάγγελμα με πιο γρήγορους ρυθμούς, μεγαλύτερου αριθμού αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων. Βεβαίως, δεν αποκλείεται η πορεία αυτή να μην είναι ευθύγραμμη και ένα μικρό μέρος από αυτούς να μπορέσει να λειτουργήσει δορυφορικά σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ή να απασχοληθεί έστω προσωρινά σε κάποια νέα πεδία δικηγορικής δραστηριότητας που δεν είναι και ιδιαίτερα κερδοφόρα. Παραδείγματος χάρη, του υπεύθυνου για την εφαρμογή του κανονισμού της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτό όμως δεν αναιρεί την παραπάνω γενική τάση. Επιπλέον, προωθούνται ρυθμίσεις για το λεγόμενο αποπληθωρισμό του επαγγέλματος στα πλαίσια και της γενικότερης αντιδραστικής κατεύθυνσης για αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος με πιο αυστηρές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας επαγγέλματος, εισαγωγή υποχρεωτικών σεμιναρίων κλπ., μέτρα στα οποία μάλιστα πρωτοστατούν και οι ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων. Οι ασκούμενοι δικηγόροι γίνονται αντικείμενο ακόμη μεγαλύτερης εκμετάλλευσης από την εργοδοσία. Μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε φτηνό, ανακυκλούμενο υπαλληλικό προσωπικό, σε όφελος μεγάλων δικηγορικών εταιριών, μεγαλογραφείων, αλλά και για την κάλυψη κενών στον κρατικό μηχανισμό ή άλλους δημόσιους φορείς. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την κατάργηση της άσκησης και της ένταξής της σε ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών και το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Επιδεινώνονται ιδιαίτερα επίσης οι μισθολογικοί και εργασιακοί όροι της απασχόλησης των μισθωτών δικηγόρων, με πενιχρούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, τα οποία πρέπει επιτέλους να κατοχυρωθούν. Αντικειμενικά, δημιουργείται η ανάγκη στους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και στα πιο φτωχά τμήματα από άλλα νομικά επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τη φορολογία, με την επίθεση του αντιασφαλιστικού του κατρούγκαλου, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους μέσα από διακριτές μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης σήμερα, να συμπορευτούν με το εργατικό, το ταξικό, ευρύτερα το λαϊκό κίνημα. Σήμερα, συμβάλλοντας στην ανατροπή της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής με τον αγώνα και τη διάθεση των γνώσεών τους, των υπηρεσιών τους στις ανάγκες του κινήματος, αλλά και αύριο στα πλαίσια της εργατικής, της λαϊκής εξουσίας, όπου οι δικηγόροι και γενικότερα οι νομικοί θα μπορούν να ωφεληθούν από την ίδια την παροχή υψηλού επίπεδου και δωρεάν ή πολύ φτηνών κοινωνικών παροχών, την απόλαυση ελεύθερου και δημιουργικού χρόνου, την επιστημονική και πρακτική συμβολή του στην έρευνα, την εμπέδωση και εμβάθυνση της σοσιαλιστικής νομιμότητας στα πλαίσια του σοσιαλισμού για την υπεράσπιση του δίκαιου και της ευημερίας του λαού. Οι εξελίξεις στον χώρο, οι επιβεβαιωμένες θέσεις του ΚΚΕ και η στάση της κυβέρνησης και των άλλων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στα ζωτικά προβλήματά τους μπορεί να είναι για τους εργαζόμενους στη δικαιοσύνη, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, τους ασκούμενους, όπως και τους φοιτητές της νομικής, ένα
πρόσθετο, θα λέγαμε, κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές. Τους καλούμε και από αυτό το βήμα απόψε να μην ψάχνουν τις διαφορές ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, να ξεπεράσουν πλαστές διαχωριστικές γραμμές, όπως Πρόοδος δήθεν από εδώ, Συντήρηση από εκεί που πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή Υπευθυνότητα από εδώ, Λαϊκισμός από εκεί που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Να γκρεμίσουν τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση και να κάνουν οι ίδιοι πραγματικά την διαφορά, υπερψηφίζοντας παντού το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ισχυρό ΚΚΕ λοιπόν παντού, σε όλες τις κάλπες, σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, για να βάλουμε στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας, για να πάρουν εκδίκηση τα όνειρά μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε τα πανιά μας στο δεύτερο αιώνα ζωής και δράσης του κόμματός μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα μας, πιο όρημα, πιο δυνατά, πιο μαζικά, μέχρι την τελική νίκη για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για την οριστική κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.